μία ήττα. Πού κρίθηκε το παιχνίδι και τι πρέπει να αλλάξει η ομάδα για να έχει καλύτερο μέλλον. Κανονικά έπρεπε να ξεκινήσω με τα τεχνικά στοιχεία. Δηλαδή, με την υποδοχή μας, που δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε να είμαστε, και μετά η επίθεση. Και αυτό χάλασε λίγο η υποδοχή μας, λόγω του ότι δεν έπαιξε ο πιο καλός μας παίκτης στην υποδοχή, ο Μακλάκλιν, και στην επίθεση, θα έλεγα. Και δεν είχαμε χρόνο να αντιδράσουμε με τους άλλους παίκτες, γιατί χθες το έπαθε αυτό το πράγμα και δεν μπορούσαμε να κάνουμε ούτε μια δοκιμή με τους άλλους παίκτες. Είχαμε και άλλα προβλήματα, αλλά είπαμε στους παίκτες ότι έτσι όπως βρισκόμαστε πρέπει να παλέψουμε, δεν υπάρχει άλλο οδός, πιο κάτω δεν υπάρχει. Ξέρουμε ότι είμαστε τελευταίοι, ότι ήμασταν από χθες τελευταίοι και πρέπει να παλέψουμε. Από την άλλη, μην ξεχάσουμε ότι είχαμε απέναντι έναν Παναθηναϊκό ο οποίος είχε πολλούς παίκτες σε καλή μέρα. Κράτησε πολύ καλά ποσοστά στην υποδοχή και από εκεί πέρα ήταν και πολύ καλή στην επίθεση. Δεν μπορούσαμε εμείς να κάνουμε το παιχνίδι μας μπλοκ άμυνα που το έχουμε κάνει σε πολλά παιχνίδια στο παρελθόν. Εντάξει, συγχαρητήρια στο Παναθηναϊκό, ήταν καλύτερο από εμάς. Εμείς θα προσπαθήσουμε με όλες τις δυνάμεις. Είναι η ψυχολογία ακόμα αυτό που πρέπει να βελτιωθεί πέρα από τα τεχνικά. Κοίτα, θα έλεγα ότι πληγωθήκαμε λίγο μετά την ήττα στο Βραχάτι. Εκεί όντως από την απόδοσή μας, από κάποια τεχνικά στοιχεία, λάθη στα τελειώματα των σετ, δεν πήραμε το παιχνίδι εκείνο και το λάθος μάλλον είναι ότι το μυαλό μας έμεινε εκεί και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και σήμερα, θα έλεγα, αλλά εδώ που βρισκόμαστε πρέπει να βρούμε την ενέργεια, τα αποθέματα, γιατί δεν υπάρχει άλλη οδός, πρέπει να παλέψουμε κάθε παιχνίδι, κάθε σετ, κάθε πόντο, αυτοί που είμαστε, έτσι πως είμαστε, για να δοκιμάσουμε τη τύχη μας.